Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζομαι απόψε στο κονσέρτο αυτό της Βυζαντινής Μουσικής και θέλω να ευχαριστήσω από μέρος της κοινότητας όλους τα μέλη της χοροδίας, τους χοράρχες που εδέχθησαν την πρόσκληση να έρθουν να μας ψάλουν επίκαιρους ύμνους το Χριστουγέννου, να μας αναγάγουν πνευματικά ή στο ύψος αυτό, γιατί έχουν και βάθος και ύψος οι ύμνοι αυτοί, να μας ανεβάσουν πνευματικά, ώστε να νιώσουμε τα Χριστούγεννα των ερχομών του Θεανθρώπου στον κόσμο. Όπως ξέρετε, τα Χριστούγεννα είναι μεγάλη εορτή. Μπαίνει ο Θεός ιστορούν στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους και φέρνει το μήνυμα της σωτηρίας. Γι' αυτό θέλω να ευχηθούμε σε όλους καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα και καλό χρόνο. Επί ευκαιρία να σας υπενθυμίσω, βέβαια θα υπάρχουν πολλές ακολουθίες, υπάρχει πρόγραμμα πίσω. Στα Θεοφάνεια θα είναι εδώ ο Σεβασμιώτος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων, κύριος Γρηγόριος, και την κυριώνυμη ημέρα του Προδρόμου στις 7 Ιανουαρίου, που είναι Κυριακή, θα έρθει ο Άγιος Τροπαίου και να έρθείτε να πάρετε την ευλογία και του Σεβασμιωτάτου και του Θεοφιλιστά. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με τους ύμνους που περιλαμβάνονται για τη γιορτή της γέννησης του ανθρώπου, με το Απολυτήριο, τη γέννησή σου, το Πασίγνωστο και το Κοντάκιο, η Παρθένο σήμερον των Υπερούσιων Τίκων. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή Μεγάλη Παρασκευή και τη Μεγάλη Πέμπτη του βράδυ από τα αντίφωνα.
το σήμερο κρεμάται με ξύλου, σε ίδιο ήχο και παρόμοιο προσώπη. Amen. Yeah.
Oh!
γιορτής των Χριστουγέννων. Ίσως ένα από τα θεολογικότερα κομμάτια και πολύ συνοπτικό, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο νόημα, είναι το ιδιόμελο του Εσπερινού του Χριστουγέννων σε οικοδεύτερο της Υπροσυνέγκομαι Χριστέ και αναφέρεται στο τι προσφέρει η ανθρωπότητα για τη γέννηση του Χριστού και όλη κτήση. Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο είδο με πιστή, το οποίο είναι ένα γνωστό κάθισμα του όρθου των Χριστουγέννων και από τα ιδιόμελα μετά τον 50ο ψαλμό της εορτής, τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται και δόξα εν υψίστης Θεό. Thank you.
Χριστός εξ ουρανός
Για
συναμπλευκά. Λέω απότα σας, μεταφερόμενα με τη σκέψη μου μέσα σε όλο αυτό το πέραγος του λεξιδογή που χρησιμοποιούν οι υπνογράφοι της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας και να σπαρέλωσαν όλους αυτούς τους ανεπανάληπτους εμπνευσμένους και θεόπνευσμένους τους συστήμους. Δεν είναι δυνατόν να σχολιάσουν πολλούς ή και από όλη ώρα. Είναι μια ώρα που είστε στάθμιοι εκεί πέρα συνεχώς και περιμένουμε να είστε ακμαίοι και δυνατοί τις επόμενες μέρες για να αποδώσετε κάτι το καλύτερο για τον λόγο του ναού που θα εγγραφείτε και ο λόγος ο οποίος θα προσέλθει να σας ακούσει. Ένας όμως ύμνος που ο αγαπητός Δημήτρης έφυξε και τον ονόμασε ότι είναι θεολογικότατος, το τι συμπροσελέγουμε Χριστέ ο Διόφυς πηγής ως άνθρωπος. Εάν πάρετε όλες τις λέξεις, εάν έχετε τη δυνατότητα την γραμματική να καταλάβει περισσότερα πράγματα, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο. Λέει η Γραφή, το Άγιο Πνεύμα να λύει εν μη στεραβείς κρατήτης. Δεν χρειάζεται να ξέρει γράμματα κάτι που άλλο δεν θα καταλάβει. Όταν έχει εγκαθεί διάθεση, τον φωτίζει ο Θεός. Αλλά η αλήθεια της προποθέσεις την παθήνει περισσότερο, έτσι καλύτερο. Τι συμπροσελέγχομαι, Χριστέ, ο Θεός του Πόντιου, όπως επηγήσει. Και ακούνε οι άνθρωποι που προσελέγχουν, δεν τι σημαίνει. Είναι και απλό, είναι και δύσκολο. Είναι το ρήμα φέρο. Αλλά τα ελληνικά όμως, σε κάθε χρόνο, μερικά είναι τόσο ανώμαλα που είναι διαιρώς διαφορετικές λέξεις και αν δεν ξέρετε, δεν καταλαβαίνεις. Τι θα σου προσφέρω με τη Χριστέ, λέει, γιατί παρουσιάστηκες πάνω στην γη, ως άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν σαν άνθρωπος. Και αρχίζει να ονομάζει εκεί πέρα και λέει, οι άγγελοι προσφέρουν αυτό, η γη εκείνου. Ο ουρανός και την πάντα ονομάζει ένα-ένα για να καταλήξει και να πει εμείς σαν άνθρωποι τι σου προσφέραμε. Ποιο είναι το πρόσφορο, η δική μας προσφορά, η Παρθένα Μαρία, η Θεοτόκος, η ανθρωπότητα προσέρχεται την Παναγία για να δεχτεί μέσα της, να σας πράγματις τον νέο του Λόγου του Θεού, εκπρέμματος Αγίου, να γίνει άνθρωπος και να οδηγήσει την ανθρωπότητα από το σκοτάδι, από τον πλάνο, στο φως, στην αλήθεια. Δεν θα πω περισσότερα. Συγχαρητήρια. Κάθε ευλογία. Σε όλους είναι γνωστό ότι μόλις έχετε αρχίσει πρόσφατα το έργο αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι πιο πολύ είστε ψάχτες για αρκετό καιρό, όμως η σχολή με εσάς τώρα έχει αναλυθεί ευθύνη. Γι' αυτό πάτε πολύ καλά και προσβλέπουμε